Καλησπέρα παιδιά, όλοι εδώ. Σήμερα θα δοκιμάσουμε, βασικά θα παίξουμε γιατί έχω παίξει περίπου ένα μισή ώρα με μία ώρα. Το Save the World Mode του Fortnite. Είναι το αρχικό Fortnite, είναι ένα game το οποίο ανακοινώθηκε το 2011. Ένα post-apocalyptic survival tower defense zombie Minecraft-like game. Τι εννοώ? Έχουμε ένα παιχνίδι στο οποίο σκοπός μας είναι να προστατέψουμε τη βάση από ορδές zombie. Αν όχι πάντα τη βάση, κάποια objectives. Γι' αυτό λέγεται και Save the World. Ουσιαστικά προσπαθείς να σώσεις τον κόσμο από τα zombie. Το game αυτό είναι εμπνευσμένο από games όπως το Resident Evil, το Minecraft, το Terraria, το Gears of War. Μπορεί ακόμα και το zombie mode του Call of Duty, ξέρω εγώ, να επηρεάσει αυτό το παιχνίδι. Είναι σαν να πήρες όλα αυτά, να έκανες μια σούμα και να βγάλεις το Fortnite. Ένα άλλο περίεργο από τα καλύτερα. Δεν θέλω να τα αναφέρω Tower Defense ακριβώς. Αλλά ναι, μπορείς να το πεις ότι είναι ένα Tower Defense game. Ένα από τα καλύτερα Tower Defense παιχνίδια. Καλύτερο από το Metal Gear Survive. Είναι πιο fun to play. Το game αυτό το αγοράζεις. Γι' αυτό το λόγο και πολλοί από εσάς δεν το έχετε δοκιμάσει ποτέ και δεν έχετε μπει και στη διαδικασία να το ψάξετε. Κοστίζει 40 ευρώ νομίζω το Standard Edition και 60 ευρώ το Deluxe Edition. Αγόρασα το παιχνίδι για να το δοκιμάσω και πάνω απ' όλα, γιατί όπως αναφέρω και στη διάρκεια του βίντεο, όσο κάνεις αποστολές, μαζεύεις διάφορα V-Bucks. V-Bucks. Άρα, σε αυτό που σου αρέσει το παιχνίδι και ταυτόχρονα μαζεύεις και V-Bucks, είναι μεγάλο value για εσένα. Αγοράζεις μια φορά το παιχνίδι, μαζεύεις V-Bucks, τα οποία μπορείς να ξοδέψεις στο Battle Royale και να αγοράσεις διάφορα skins, emotes κλπ. Και ταυτόχρονα περνάς καλά την ώρα σου. Value. Έλα ρε. Μ' ακούς? Σ' ακούω, εσύ μ' ακούς? Ναι ρε, έψανα να βρω πιο ψκάτο μικρόφωνο έχω ανοιχτό ή άμα έχω ανοιχτό τελείως. Για πες. Μαλάκα γαμάει. Μαλάκα έχει πολύ πλάκα. Κάνε invite ρε μαλάκα, τι παίζεις? Είσαι μέσα, ναι, στο πάρτι μου. Στο πάρτι, είμαστε δυο, Αλέξο, τι θες να σου κουβαλήσω? Ωραία. Μπορείς να μου εξηγήσεις λίγο τα survivors και αυτά και τα defenses τι είναι? Oh boy, μαλάκα είναι πολύ ζωρή. Έχω χάσει, εγώ απλά τα κάνω, στην τύχη. Εντάξει, εγώ στην τύχη τα έκανα τα περισσότερα. Κάτσε λίγο. Λοιπόν, ουσιαστικά τι γίνεται. Έχεις εδώ πέρα τα squads, εντάξει. Ναι. Έχεις defender squads, survivor squads και expedition squads. Expedition squads είναι αυτά που φτιάχνεις εσύ μια ομάδα, το στέλνεις, διαλέγεις ποιο θες να πάνε και σου φέρνουν resources πίσω και διάφορες μαλακίες. Άστα για την ώρα αυτά, ή όταν ξέρω εγώ θες να πες μια ύπνο, άστα εκεί πέρα να τρέξουν. Εντάξει. Μπορεί να τα βάζει να φαρμάρουνε. Ναι, ρε. Καλή φάση. Άρα τα expedition ακόμα δεν το έχω ξεκλειδώσει, οπότε έχουμε καιρό ακόμα. Λοιπόν, survivors squads είναι ουσιαστικά αυτά που σου δίνουν bonus στη υγεία σου, στη ζωή σου και όλες αυτές τις μαλακίες. Υπάρχει, ναι, βέβαια και το squad που βγάζεις εσύ όταν είναι να ξεκινήσεις ένα quest. Δηλαδή, όταν πας στο map και πας να διαλέξεις ένα quest εσύ, σου βγάζει, ναι, και καλά τον ήρωά σου. Πάμε να διαλέξουμε ένα quest. Διάλεξε ένα. Σου βγάζει τον ήρωά σου και στον ήρωά σου από κάτω σου λέει αυτή. Ωραία, περίμενε λίγο. Έχω ένα save 3. Ωραία, play now. Ναι, στο χείρο σου, πούμε, στο χείρο σου πας και βλέπεις το tab πάνω τι γίνεται. Έχεις τον ήρωά σου. Ποιον ήρωα έχεις τώρα? Εγώ έχω τον Rescue Trooper Havoc που παίρνουμε από το. Από το Prime. Εντάξει. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ας πούμε, έχεις εκεί τον Primary το χείρο σου. Okay? Γαμάει ο κύριο, αυτό είναι αυτό που θα ανεβάζει, είναι αυτό που θα ανεβάζει level, είναι αυτό που σου δίνει τα skills από κάτω. Όλα ωραία και καλά. Μετά έχει squad bonus. Squad bonus βάζει άλλου δύο ήρωε για να σου ανεβάσουν τα squad bonuses που είναι ουσιαστικά κάποια perks. Ναι. Οπότε, α πούμε, εγώ που έχω βάλει εδώ πέρα άλλου δύο ήρωε, έχω βάλει τον Havoc εκεί πέρα που έχει εσύ και την Berserker Herhande. Αυτή μου δίνει όσον damage. Berserker Herhande. Ναι. Ισπανίδα. Support bonus, also damage. Και σου λέει, βάζει έναν ήρωα εδώ πέρα και το 20% της υγείας του, της ασπίδας και του hero ability θα πάνε στον primary hero. Οπότε, βάζοντας έναν ήρωα άλλον, καλό κιόλας, στο squad, παίρνει κατευθείαν κάποια points. Ας πούμε, εμένα η υγεία μου τώρα είναι 16.000 points και η ασπίδα μου είναι 3.500. Okay. Είναι τεράστια, εγώ έχω 1200 και 358. Γι' αυτό σου είπα ότι θα σε κουμπαλήσω. Ενώ μετά ο άλλος μου λέει, I'm recovery. Δηλαδή, μου λέει ότι, α, κοίτα, φίλε, με αυτόν τον bonus θα βάλεις πίσω 18% damage σε μιλή και τέτοια. Λοιπόν, πάμε να τους κοντρήσουμε τώρα όλους. Πόσα V-Bucks έχεις μαζέψει? Έκανα 4.000-5.000. Τώρα, ας πούμε, έχω 2.800 κάτι πάλι και έχω πάρει κουτάκια, έχω πάρει και δύο μαλακές. Όχι, παραπάνω μαλακές. Μαλακά, αυτό είναι 40 ευρώ V-Bucks. Κάνα 6.000.
Ναι, ρε, μαλάκα, σιγά σιγά βγαίνουν. Λοιπόν, κάτσε να σε βρω που είσαι. Δηλαδή το game γενικά για κάποιον που παίζει PvP βγάζει τρελό βάγιο. Ναι, ρε, και τα daily quest μετράνε και μετά το chain. Οπα. Λοιπόν. Κάτσε μωρί, μα είναι χοντρό. Ψόφα μωρί. Γάμο το σπίτι σου. Γεια. Λοιπόν, κοίτα εδώ. Τι θα έρθει που έχει, μαλάκα, το skin. Λοιπόν, hoverboard. Πετάει κιόλα. Περίμενε, κάτσε να σου δώσω κανένα πλάκι να χαρείς. Τι να σου δώσω, assault rifle θες εσύ. Οπότε να σου δώσω αυτό, σφαίρες τα έχεις τώρα ή θα πρέπει να σε δίνω. Τι φτιάχνω τις σφαίρες, μαλάκα, τι με πέρασες. Άντε, πάρε αυτό. Γιατί δεν το βλέπω εδώ μεταξύ. Α, να το. Κοίτα εδώ. Ας πούμε, εγώ κάθομαι και σου ξυπνάω, έχω κάποια skills. Ναι. Στην πούτσα σου, κάθε τη σκοτώνει όλους ο βλάκας. Ωραία, ναι, αυτό ας πούμε. Ό,τι έχει τριγύρω μου, του δαμάω τη μάνα. Συμβουλή, μην κάθεσαι και αναβαθμίζεις νωρίς τα όπλα γιατί θα σου λείπουν τα resources για να κρατάρεις. Το έμαθα από το δύσκολο λογιά. Σε κάποιον λείψανε. Ναι. Να σπάς τέτοια πράγματα είναι πάντα πολύ θετικό γιατί για crafting έχει και μερικά αντικείμενα, ξέρω εγώ. Κοίτα, σε σχέση με το PvP μπορείς να ψάξεις σκουπίδια τελεκέδες. Μπορείς να ψάξεις. Ναι, αυτό έχω γαμηθεί να ψάχνω σκουπίδια. Νιώθω λίγο άβολα. Αλλά. Μαλάκα, γι' αυτό και εγώ όταν πήγα στο PvP και τέτοιο. Άρχισα να λέω, ωραία, μπήκα στο σπίτι, μαλάκα, για να δω τι έχουν αυτά τα κουκιά, παπάρια. Και όταν έβγαινα να με bandages και μόνο σφαίρες, ξενέρωνα τη ζωή μου. Λοιπόν, μαλάκα, όσο... εδώ ο κόσμος δεν μαζεύει τα ammo boxes στο PvP, θα μαζέψει σκουπίδια. Να δεις περίπου, θέλω να σου δείξω τι άλλα έχω, ρε. Λοιπόν, κοίτα, ας πούμε, έχω, όταν περάσεις τα levels και μεγαλώνεις, μην πυροβολήσεις ακόμα. Μπορείς να βγάλεις, ξέρω εγώ, μέχρι και ένα τουρετάκι. Έχει διάφορα skills ανάλογα τον ήρωα. Αλλά κοίτα τώρα εγώ. Σηκώνω εδώ πέρα το τσουτσούλι από πάνω. Και του αρχίζει και παίζει μπάλα μόνο του. Καλά, τώρα εδώ πέρα είμαστε. Τώρα κοίτα, είμαι γάματα level για αυτέ τι πίστε. Αλλά τα φτύνει αυτό, ρε μαλάκα, και πεθαίνουνε. Ναι, αυτό θα κάτσει τώρα εδώ πέρα και θα αρχίσει να πυροβολάει. Έχει timer, αλλά οκ. Okay. Γενικά είναι καλά να μαζεύω χόρτα. Χόρτα, ναι, για crafting σου χρειάζονται. Κοίτα, σε κάποιο σημείο, εγώ ας πούμε, έχω γάματα πράγματα, ρε. Δεν θα τα χρησιμοποιήσω ποτέ για crafting. Λοιπόν, κοίτα, το Atlas έτσι που το ξεκίνησε αυτό εδώ πέρα ο καρνάβαλος, καλύτερα να το ξεκινάτε. Χτίστε defenses, βάλε traps. Μπορείς να κραφτάρεις και traps κανονικά. Άλλο γιατί... μπορείς να κραφτάρεις, όχι μόνο να τα ψάξεις. True. Ναι, γιατί εδώ πέρα πάντα δουλέψει είναι βλάκες. Κοίτα, συνήθως υπάρχουν οι runners, ξέρω εγώ, αυτοί που είναι soldiers και μπορούν να πυροβολήσουν αριστερά-δεξιά. Ναι. Και υπάρχουν και τα άλλα classes όπως οι Outlanders, ξέρω εγώ, που έχουν κάποια perks για το χτίσιμο. Οπότε αναλαμβάνουν αυτοί. Υπάρχει γκρίνια. Επίσης, τα quest που έχει ο καθένας μπορεί να δημιουργήσουν λίγο η ένταση στην ομάδα και να σου λέει: Ωραία, μη μένω, εγώ ήθελα να ανοίξω τα chest γιατί έχω quest για τα chest. Α, εσύ έχεις αυτό, εγώ πρέπει να σκοτώσω τόσο μαλάκα και όχι, τι τρέχει και εγώ χτίζω. Ευτυχώς δεν έχει να και voice chat το game. Ναι, δεν θα πρέπει να είμαι καλά. Αλλά το θέμα είναι αυτό, ρε, ότι έχει να κάνει πραγματάκια βέρτα, ρε. Δηλαδή για να χαλάσει ώρες. Εγώ δηλαδή αυτό που θέλω να παίρνω και να μαλακίζομαι είναι η καλύτερη μου εδώ πέρα. Να σημειωθεί εδώ μεταξύ το game βγαίνει πολύ συχνά σε έκπτωση 5%. Πρέπει να γίνει free to play basketball. Καθόμουν και σκεφτόμουν χθες όταν έπαιζα. Αυτοί οι οποίοι πήρανε το game αλλά καταβγήκε. Πόσο XP παίζει και πόσα. Βασικά όχι πόσα feedbacks παίζει να έχουμε μαζέψει. Αλλά κάτω από όλο του. Αυτό από τα dailies δεν είναι μόνο ότι. Κοίτα, στα dailies τώρα βέβαια υπάρχουν μερικά dailies που μπορεί να μαζέψει εγώ 30 feedbacks. Τίποτα. Οπότε δεν είναι εκεί το θέμα. Το main line μπορεί να σου δώσει 4.000-5.000 feedbacks αρκετά εύκολα. Δηλαδή στη μέχρι την αρχή μαζεύει τα παπέρτα. Τώρα. Ναι, εγώ ήδη έχω μαζέψει βάλεις... 500. Ναι, τώρα. Ευρώ, δηλαδή. Ναι, ρε. Τώρα, άμα στα dailies φαντάσου έχει ξεκλειδώσει και τα 3 κουτιά. Γιατί ας πούμε εμένα τα dailies μου λένε πρέπει να έχει γύρω outlander για να σκοτώσει 500 τέτοια κρυπάκια. Ναι, δεν είχα ασχοληθεί εγώ στην αρχή, ούτε το grinder πολύ, αλλά ο άλλος ξέρω εγώ που θα μπει, θα λιτσάρει σε ένα map και απλά θα παίρνει kills με τον ήρωά του και θα μαζεύει τα dailies είναι γαμό, ρε. Το θετικό επίσης απλά... είναι ότι γεγονός ότι σε βάζει να χτίσεις, αναγκαστικά. Ναι ρε μαλάκα, σου λέει defend. Ναι. Δεν έχει εδώ πέρα από πάμε ο αμέρα, ου, πάμε να τους συμβολήσουμε όλους. Μα ούτε κανονικά στο Battle Royale είναι έτσι. Απλά ας πούμε εγώ που έχω συνηθίσει σε άλλου είδους Battle Royale παιχνίδια, έτσι on the one και ας πούμε PUBG. Δεν έχω συνηθίσει να χτίζω. Και εδώ πέρα όμως με αναγκάζει το παιχνίδι να χτίσω. Ναι, μαλάκα. Οπότε είναι καλό γιατί συνηθίζεις. Μαλάκα, πόσα είναι! Πολλά. Αυτό είναι όλο το θέμα. Ότι εδώ πέρα είναι Atlas Mission και πρέπει να κάνεις defend το Atlas. Άμα δεν πετύχεις, άμα έχεις κάποιο quest, εντάξει, πες ότι έχεις να μαζέψεις 100 chests. Και εσύ πας από μαλάκα και λες, α, τα μάζεψα τα chests, κάνω live, παίρνεις τα αρχίδια μου. Άρα πρέπει να τελειώσω το mission.
Ναι, το μίσο πρέπει να είναι. Τέτοιο, να επιτυχίε κιόλα, όχι απλά να τελειώσει. Άντε, άντε, πάμε να χάσουμε. Κάτσε, ρε, δεν έχουμε σώσει survivors όλου. Καλά, στα χέρια σου του survivors, ρε, αυτό είναι secondary quest. Ναι, αλλά σου δίνει πλέον πράγματα. Εντάξει, ναι, χίλιε φορέ τώρα να τελειώνετε το main quest και να πηγαίνετε να προχωράτε στα επόμενα παρά να τώρα ψάχνει ένα survivor. Εντάξει, ένα έμεινε, ρε, μαλάκα. Με το λαγουδάκι πάρεσαι τώρα να κάνει τα quests. Πώ θα το πάρει το λαγουδάκι? Το έχει βγάλει, στα έχει βγάλει τα quests. Όχι. Θα πας εκεί που λέει play. Mm-hmm. Κάτσε να προπιανεί η σωστή κούπα με τον καφέ, γιατί είναι και μία χθεσινή. Γιατί είσαι ακόμα τη χθεσινή? Δεν ξέρω, μαλάκα, παίρνει εμένα, τα αλλάζω. Λοιπόν, χθεσινή. 6 ώρα που κοιμήθηκα. Λοιπόν, θα πας εκεί που λέει play και μετά view event. Εδώ με έχεις φαντάσει τώρα, τα daily quest εμένα είναι να κάνω με τον Constructor και Outlander. Είναι heroes αυτά classes. Να σκοτώσω 500 παπαρία husks, ok. Mm. Και... μου λέει ότι πρέπει να τελειώσω το Storm Shield Defense 3 για να το κάνω. Εντάξει, πάμε να το κάνουμε. Λοιπόν, περίμενε, έχω να πάρω coin. Να πάρω skill tree, λάθος. Ωραία. Κάτσε να πάρω έναν Outlander hero. Γενικά το hero μου να τον κάνω level up. Ή να τα κρατάω κι αυτά. Εξαρτάται το hero. Ας πούμε, εγώ έχω το Lone Ranger Jonesy τώρα, αυτόν που είδες που ήταν σαν άγαλμα. Ναι. Αυτό που σε ενδιαφέρει στους heroes είναι τα skills που έχουν. Τα πιο χρήσιμα skills, ας πούμε, εμένα είναι το Shockwave, αυτό δηλαδή που πηδάω και σκοτώνω όλους που είναι τριγύρω. Το Frag Grenade που πετάω χειρομοβιδούλες και το Going Commando. Το Going Commando είναι που βγάζω ένα μυθραλικό βόλο και αρχίζω και τους θερίζω όλους, τους γαμάτου μάνα. Οπότε, εκεί πέρα τέτοιο. Accept εδώ το party bait. Αν μπω σε party δικό σου και εσύ quest να μαζέψει, ας πούμε, V-Bucks. Ωραία. Mm. Και τελειώσουμε το quest σου. Παίρνω και εγώ τα V-Bucks. Όχι, είπαμε. Α, μαλακιά. Θα ήταν το ultimate farming. Αλλά τα dailies, μαλάκα, ας πούμε. Κοίτα πόσα τέτοια. Ας πούμε, σήμερα τα dailies που τα βλέπω. Τα dailies πας εδώ πέρα που λέει play. Όχι, πας τα quests. Ναι. Quests και πας εκεί που λέει daily quests. Α, δεν έχω ακόμα. Δεν έχεις ακόμα. Πρέπει να προχωρήσεις λίγο το tower defense. Ναι, λογικό είναι. Ας πούμε, εμένα μου δίνει τώρα 50 V-Bucks. Τρία quests που πρέπει να τα κάνω σήμερα. Ναι, ναι. Άμα εγώ ήθελα να γκραϊντάρω για να βγάλω τέτοιο V-Bucks, θα τα χαλιώσει. Αλλά δεν με απολεύει πολύ τώρα εμένα. Και επίσης, μην αγοράζεις λάμα. Upgrade λάμα ειδικά. Τα μόνα που αξίζουν και άμα θες να χαλάσεις λεφτά εκεί, εσύ πιο πολύ σε βλέπω να χαλάσεις. Ναι, εγώ μπήκα απλά για να τσιλάρω στο game και συνέχεια απλά μετά τα ξοδέψω στον Battle Royale. Αυτό. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Τσεκάρετε την περιγραφή και το κανάλι του Unbox Special σε περίπτωση που δεν το ξέρετε. Κάνει διάφορα unboxings από κινέζο πράγματα. Και αυτά. Θέλω να μου πείτε, εάν σας ενδιαφέρει να συνεχίσω γενικά το Save the World σε βιντεάκια. Όπως αναφέρθηκε στο βίντεο, το game αυτό κάποια στιγμή θα γίνει free to play. Άρα, πολύ πιθανό, πολλοί από εσάς κάποια στιγμή να αρχίσετε να το παίζετε. Ή μπορεί να σας ενδιαφέρει να μάθετε λίγο παρακάτω τι παίζει με το παιχνίδι, για το αν θέλετε να το πάρετε ή όχι, όπως έκανα εγώ. Μέχρι στιγμής είναι μια γόρθα αγορά για μένα. Μου φαίνεται να μου ψιλοαρέσει το παιχνίδι και αν σκεφτείτε ότι έχω βγάλει ήδη κοντά σε 300-500 V-Bucks από τη στιγμή που το αγόρασα μέχρι τώρα. Έχω βγάλει κοντά σε 400-500 V-Bucks, άρα αυτό σημαίνει ότι έχω βγάλει 4-5 ευρώ. Και το game κάνει 40. Και το πολλές φορές πέφτει σε έκπτωση στα 20 ευρώ, κάποιες φορές το μήνα. Άρα αυτό σημαίνει ότι εγώ ήδη έχω βγάλει. Εγώ το πήρα 20 ευρώ το παιχνίδι, άρα έχω βγάλει ήδη το 1 τέταρτο των χρημάτων που έχω δώσει. Και μπορώ να πω ότι V-Bucks κάποια στιγμή σίγουρα θα βάζα στο main game. Στο main game για εμένα, στο Battle Royale, γιατί αυτό παίζω περισσότερο, για να αγοράσω κάποια skin, cosmetics κλπ. Οπότε ναι, κάντε like αυτό το βίντεο. Τσεκάρετε την περιγραφή για τα κοινωνικά μου δίκτυα, όπως και επίσης για το κανάλι μου, σε τίτσο οποίο συχνάρω. Στριμάρω, όχι συχνάρω. Στριμάρω αρκετά συχνά. Συχνάρω αρκετά στριμά. Fortnite, PUBG και League of Legends. Και κάντε να subscribe στο κανάλι αυτό δεν έχει κάνει ήδη. Και μέχρι την φορά τα λέμε. Bye.